υπογραφές ανάμεσα στην Ελλάδα και την κοινοπραξία του αγωγού TAP μπήκαν. Six hands. Το μόνο που μένει είναι να ανακοινωθεί και επίσημα αύριο στον Μπακού ότι το αζέρικο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Κεντρική Ευρώπη μέσω του αγωγού TAP και της Ελλάδας. Ο επικεφαλής της κοινοπραξίας που θα εκμεταλλευτεί τον αγωγό έδωσε ήδη ένα πρώτο στίγμα για τα ωφέλη που θα αποκομίσει η Ελλάδα. What it does is that it creates a stable foundation for investors to invest about 1.5 billion euros into Greece. And at such, I'm sure it provides important element for Jacques Denis to select TAP for its export route. Από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την Ιταλία ο αγωγός θα καλύψει 870 χιλιόμετρα, 550 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, 205 στην Αλβανία, 110 υποθαλάσσια στην Αδριατική και περίπου 5 χιλιόμετρα σε ιταλικό έδαφος. Θεωρώ ότι θα έρθουν δουλειές στη χώρα μας. Η Ελλάδα έτσι γίνεται ενεργειακός κόμβος για την περιοχή, εάν βεβαίως την Παρασκευή στον Μπακού έχουμε την ευτυχή κατάληξη και επιλεγεί ο αγωγός TAP. Εκτός από την άμεση επένδυση ύψους 1,5 δις και τις 2 με 2.700.000 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στα πρώτα χρόνια του αγωγού, εκτιμάται ότι άλλοι 10.000 εργαζόμενοι θα ωφεληθούν. Μόνο την περίοδο κατασκευής το ελληνικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί με 320 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράπλευρα ωφέλη για την ελληνική οικονομία εκτιμώνται σε 420 εκατομμύρια. Στα πρώτα 50 χρόνια λειτουργίας του αγωγού, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μπει η Ελλάδα πλέον στον ενεργειακό, στο διεθνή ενεργειακό χάρτη, με συνεργασίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε τεράστιες ωφέλειες γεωπολιτικά. Το υψηλότερο σημείο του αγωγού εντοπίζεται σε αλβανικό έδαφος και φτάνει τα 1.800 μέτρα, ενώ το χαμηλότερο σημείο του, 810 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, εντοπίζεται στο μέσο της υποθαλάσσιας διαδρομής του στην Αδριατική. Μέσα από τον αγωγό TAP θα φτάσουν στην Κεντρική Ευρώπη 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, με δυνατότητα να φτάσουν τα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με τη δημιουργία 2 επιπλέον σταθμών συμπίεσης στις Έρες και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πιο σύντομος και με μικρότερο κόστος κατασκευής ο αγωγός TAP θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής ως αντίβαρος στην Τουρκία, θα ενισχύσει τις σχέσεις της με την Αλβανία και θα την καταστήσει ενεργειακό κόμβο στην νοτιοανατολική Ευρώπη.